χώρο υπερυψωμένο από το έδαφος και πολύ κοντά σε χώρο στάθμευσης. Ο χώρος αυτός ικανοποίησε πλήρως τις ανάγκες του συλλόγου και μπορούσαμε να μπούμε αμέσως μέσα και να λειτουργήσουμε χωρίς να προσθέσουμε απολύτως τίποτα. Αποφασίσαμε για την αγορά της, αλλά προηγουμένως έπρεπε να το ειδούν και οι χωριανοί μας. Πράγματι, ήρθε κλιμάκιο χωριανών με εμπειρία στο Σύλλογο, οι οποίοι διαφώνησαν για την αγορά λόγω της μεγάλης αποστάσεως από το κέντρο. Κατόπιν τούτο στραφήκαμε στο κέντρο των Αθηνών, για να είναι πιο κοντά κατά κάποιο τρόπο όλοι οι χωριανοί μας. Είδαμε αρκετούς χώρους, οι οποίοι για πολλούς λόγους ο καθένας ήταν ακατάλληλος για τη χρήση που θέλαμε. Για πολλούς λόγους, επαναλαμβάνω, ήταν ακατάλληλος για τη χρήση που θέλαμε. Η σκέψη μας στράφηκε να πάμε σε ένα σημείο που βρίσκεται ο περισσότερος όγκος των συγχωριανών μας. Και αυτή είναι η περιοχή του Βραχαμίου και Καλογύρου. Και τέλει καταλήξαμε σε αυτόν εδώ το χώρο. Νομίζουμε ότι είναι το καλύτερο, ικανοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τη θέληση του Δωρητού και των συγχωριανών μας. Κάναμε τις απαραίτητες επεμβάσεις για να επιτύχουμε την καλύτερη λειτουργικότητα του χώρου. Ο εξοπλισμός που τοποθετήθηκε είναι πάρα πολύ φιλικός προς τον άνθρωπο και εξυπηρετεί τις ανάγκες του καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Πέραν της εξυπηρετήσεως των αναγκών του Συλλόγου, μπορεί να γίνεται και χρήση για τις ανάγκες του κάθε μέλος του Συλλόγου. Αείμνηστε, αγαπητέ μου Δημήτρη, σήμερα σε αυτή τη χαρούμενη μέρα αισθανόμεθα σαν Ανάσταση και μειώνεται η θλίψη μας για την πρόορη αναχώρησή σου. Δεν μπορείς, αγαπητέ μου αδερφέ, να λείπεις σήμερα από αυτή τη μεγάλη χαρά που εσύ δημιούργησες. Δεν μπορείς να λείπεις από κοντά μας, Δημήτρη, γιατί εδώ είναι η οικογένειά σου και η ευρύτερη οικογένεια των αδερφών σου. Είναι συνεργάτες σου, Δημήτρη. Είναι ένα μεγάλο μέρος των χωριανών μας και πολύ αγαπημένοι σου φίλοι από τον Άγιο Ιωάννη του Χολαργού. Γεννήθηκες και έζησες τα παιδικά σου χρόνια σε φτωχική οικογένεια, μάλιστα από τις φτωχότερες του χωριού μας. Ο Θεός σε πλούτησε με πολλά χαρίσματα. Ο δάσκαλός μας έλεγε ότι στα 10 σου χρόνια σκεπτώσουν και μάθαινες γράμματα σαν να είσαι 15 ετών. Παρά τα αυτά που τη σκέψη χωρούσε για σπουδές λόγω έλλειψης οικονομικών. Σε ηλικία 13 χρονών άφησες πίσω το χωριό και τους δικούς σου και ήρθες εδώ στην Αθήνα. Μικρός βιοπανιστής για να δουλέψεις και ύστερα διαδοχικά να βοηθήσεις και εμένα και τις αδελφές μας που ακολουθήσανε τα ίχνη σου. Ήσουν προστάτης μας και κηδεμόνας όλων μας. Ρόλο που εκράτησες μέχρι τέλος, παράλληλα με τις φροντίδες της δικής σου οικογένειας. Η αγάπη σου και το ενδιαφέρον δεν άφησε να εγερθεί κανένα παράπονο. Τη δύναμή σου διοχέτευε στις επιχειρήσεις. Με τις επιτυχίες σου ευεργέτησες πολλούς οικείους και ξένους. Ο σεβασμός σου προς την Εκκλησία, γνωστός και μάλιστα προς τον θαυματουργό Άγιο Νικόλαο, προστάτη του χωριού μας, κράψει τον αρχαιότερο ναό των Ομοϊωαννίνων, στον οποίο επανειλημμένος γίνεται λόγος στη Διαθήκη σου. Φέτος, μάλιστα, ετοιμαζόμαστε για τον εορτασμό των 400 χρόνων της ζωής του. Η αγάπη σου προς την ιδιαίτερα σου πατρίδα μεγάλη, απόδειξη στη σημερινή μας γιορτή, θα χαίρεσαι δε ιδιαίτερα που έθωσε αυτή βρίσκεται στην ενορία του προστάτη σου, Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, και μάλιστα στην οδόν υπήρου τόπον της καταγωγής σου. Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι, του Διοικητικού Συμβουλίου, η οικογένεια του αειμνήστου Δημητρίου Καντζέλη παραχωρεί στη ζώσαν αδερφότητα την πολυσήμαντο σε στόχους και περιεχόμενο αυτή η αιστεία. Εύχεται εκ βάθος καρδίας να αποτελεί η συνδιαδρομή του χρόνου το φωτενό μετέωρο και την αφετηρία παραγωγής έργου ανταξίου της ιστορίας και της παραδόσεως των γραψιτών.
Θέλω εδώ να ευχαριστήσω θερμότητα την αγαπημένη μου Σοφία, η οποία είπε τόσο καλά λόγια για μένα, και την κυρία Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ όλους που μας τιμήσατε. Έχουμε ένα μήνυμα από τον Παπαδημήτρη. Ο εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, γράψει Σπύρου. Θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω. Αγαπητοί συγχωριανοί, με αφορμή την τελετή εγγενείων του νέου κτηρίου της αδελφότητας κραψιτών Αθηνών και μη δυνάμενος να παρευρεθώ εις αυτήν, παρότι πολύ το επιθυμώ, αποφάσισα να αποστείλω την παρούσα επιστολή, δια της οποίας ως εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κράψης και εξονόματος της εν αυτό Εκκλησιαστικής Επιτροπής, συγχαίρω και ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας την οικογένεια του αείμνηστου Δωρητού και Ευεργέτη Δημητρίου Κατζέλη, καθώς και τον αδερφό αυτού, Ευάγγελο Κατζέλη, για την ευγενική πρωτοβουλία, την οικονομική δαπάνη και τον κόπο να αναγερθεί η περικαλής αυτή η αίθουσα, η οποία θα αποτελέσει στο εξής τη στέγη της εν Αθήνας αδελφότητας κραψιτών. Ο αείμνηστος Ευεργέτης υπήρξε αδιάψευτα μια ευγενική ψυχή, ένας άνθρωπος προσφοράς και αυτοθυσίας, ο οποίος πέραν της μέρημνας για προκοπή και ευημερία της οικογένειάς του, δουλεύουσα σκληρός και κοπιωδός, δι' αυτό έτη πολλά, ενδιαφέρθη και για εκείνες τις αξίες, τις λησμονισμένες δυστυχώς πλέον για πολλούς αξίες, τις αξίες της προσφοράς στον συνάνθρωπο και της ιδιαίτερας επιδόσεώς του στην πραγματοποίηση έργων ευπείας που είχαν ως αποδέκτες την αδελφότητα κραψιτών Αθηνών και τον γυραιό ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Κράψης, τον οποίο κόσμησε με έργα αντάξια της αγάπης του προς τον τόπο που γεννήθηκε. Ευγνώμονες λοιπόν εις το πρόσωπο του εμείς οι γεροντότεροι, οι οποίοι βρισκόμεθα εις τας δυσμάς του επιγείου βίου μας, ευχόμεθα εις τας νεωτέρας γενεάς των κραψιτοπαίδων, οι οποίοι αποτελούν την ωραία ανατολή του τόπου μας, όπως πορεθούν εις τα χνάρια του αείμνηστου Ευεργέτη, εργαζόμενοι φιλοτίμως εις την ζωή των, προκόπτοντες και ευημερούντες. Έτι δε περισσώς ευχόμεθα, όπως ο προστάτης των χωριών μας, Άγιος Νικόλαος, αρχιεπόσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο θαυματουργός των οποίων κάθε κραψίτης έχει προσκέφαλο και απαντοχή, περιτυχήσει άπαντες με την πατρική του ευχή και σκέπη με την πολυπόθητη ευλογία του. Ιδιαιτέρως δε ένεκα της ημέρας και του χαρμοσύνου εν αυτή τελουμένου γεγονότος, ευχόμεθα και επικαλούμεθα πλούσια την ευλογία του Αγίου για τους ευεργέτες και τα οικογένειάς των, αλλά και την πρεσβεία του προς τον δικαιοκρίτη Χριστό, ή να αναπαύσει την ψυχή του του αείμνηστου Ευεργέτου Δημητρίου Κατζέλη, καθώς και των γονέων αυτού Νικολάου και Σοφίας, εν σκηνές δικαίων και Αγίων. Επιπλέον, γνωρίζοντας την ιδιαίτερη σημασία της ημέρας δια τους εν Αθήνας αδελφούς κραψίτες και έχοντας επών την λαμπράν και έντοξη πνευματική κληρονομιά που κληροδοτήθηκε εις εμέ από τους αηδήμους προκατόχους μου, θεωρώ ως καταλληλότερη ευκαιρία τη σημερινή ημέρα δια να σας ανακοινώσω τα εξής. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κράψης, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κράψης, της Αδελφότητας Κραψιτών Ιωαννίνων και Αθηνών και το Σύλλογο Κραψιτών, πρόκειται να πραγματοποιήσουν επετειακά εκδηλώσεις κατά την 7η Ιουλίου του προσεχούς θέρους επί τη συμπλήρωση 450 ετών, 1563-2013, εκ της ανεργέσεως του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, καθώς και αρχιερατικών μνημόσεων δια τον συγχωριανό μας και κτήτορα της Εκκλησίας του χωριού μας,
Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωασάφ Β' τον Μεγαλοπρεπή. Ως απόγονοι όντες του γένους του Πατριάρχου όλοι κραψίτε κατ' εκείν την ημέρα υπερβαίνοντας πάντο τι υποτιθέμενον πρόσκομε και εμπόδιον οφείλομεν ως ελάχιστον αντίδωρον εις τον μεγάλον αυτόν ευεργέτη αλλά και εις τον χωριό μας να παρευρεθούμε στον εορτασμό των 450 χρόνων του Ναού του Αγίου Νικολάου εις τον οποίον αναπάγονται τα οστέα των αείμνης των πάπων, προπάπων, γονέων και αδελφών ημών. Ευχόμενος εις ημάς, ευλογημένο το νέο έτος, επίτευξην παντοδακού στόχων ημών, υγεία και προκοπή. Την αδελφότητα των κραψιτών στην πόλη μας, στον Άγιο Δημήτριο, στην Οδό Υπήρου, τόσες συμπτώσεις μας κάνει πολύ περήφανους αυτή η φιλοξενία, αυτή η στέγαση στην πόλη μας. Είναι σπουδαίο σε αυτές τις εποχές να αντιμετωπίζουμε έμπρακτα τη γενεοδορία. Τα ελάχιστα που μπορούμε να πούμε είναι να συγχαρούμε την οικογένεια. Όλους αυτούς τους ανθρώπους με τόση αγάπη φρόντισαν να γίνει η ευχή του γονιού και αδελφού τους έργο. Με έργα λοιπόν οι πυρώτες μιλούν, με πράξεις. Και αυτό είναι και για μας ένα ισχυρό στοιχείο. Σαν Δήμος Αγίου Δημητρίου θα είμαστε στο πλευρό της αδελφότητος και μακάρι να φανούμε χρήσιμοι σε όλα όσα θα διοργανώσετε. Να ευχηθούμε προκοπή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην Πρόεδρο που έχουμε την τιμή να είναι μέλος του Δημοτικού μας Συμβουλίου και να έχει και την ευθύνη της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής, την Ελένη την Κατζέλη, που ξέρουμε ότι άξια θα ανταποκριθεί και σε αυτά τα καθήκοντα. Να έχετε υγεία και προκοπή σε όλα τα σπίτια, προκοπή στον τόπο μας, στη χώρα μας. Τα λόγια του Σεβαστού Πατέρα Κοσμά που είπε στην αρχή και όλων όσων ακούσαμε έχουν μπει μες στην ψυχή μας, μες στο μυαλό μας και πιστεύω εμείς οι νεότεροι και οι νεότατοι, τα μικρά παιδιά, στα χρόνια που θα μείνουν εδώ σε αυτό το χώρο και θα δημιουργούν, επάξια να ακολουθήσουν και να πραγματώσουν τους στόχους του Ευεργέτη. Να έχετε υγεία και κάθε καλό. Θα καλέσω στο βήμα τον κύριο Ανδρέου. Κύριος Ανδρέου, φίλος, αγαπητός από ό,τι έχω μάθει, του αείμνους του Δημήτρη Κατζέλη, θέλει να μας πει δύο λόγια για εκείνον. Κυρίες και κύριοι, το Διοικητικό Συμβουλίο της Αδελφότητος των Κραψιλών και λοιποί παριστάμενοι. Εκφράζω τα συναισθήματα μιας μικράς ομάδος ενδυνάμει μέλη της Αδελφότητος των Κραψιλών, φίλων και συνοδοιπόρων του τιμωμένου σήμερα μεγάλου Ευεργέτη, επιθυμώ να εκφράσω την βαθία χαρά και τη συγκίνηση πάντων των μετεχόντων εις την λαμπράν αυτήν εκδήλωση. Το έθνος των ελληνικών εδοκίμασεν πολλάς περιπετίες κατά των ιστορικών του βίων και οι δοκιμασίες του λαού αυτού ήσαν σκληρές. Επέτρεψαν όμως την άνοδο στο προσκήνιο της ιστορίας μιας μεγάλης ομάδος ευεργετών προερθόντων κυρίως εκ της Ευμάνθρου Υπήρου. Στον μακρύν κατάλογο των εξυπείρων ευεργετών προστίθεται σήμερα και ο νέος ευεργέτης Δημήτριος Κατζέλης,
ο οποίος εκτινήσας από την μικράν πολύχνη της Κράσπης έφτασε στο σημείο να είναι σήμερα τιμόμενος για το έργο αυτό της μεγάλης προσφοράς του. Αφετηρία η μικρή κοινότητα των ανθρώπων της Κράσπης. Χαρακτηριστικά της το φυσικό κάλος και η διάζουσα πορεία του λαού αυτής της μικράς πολύχνης προς την πρόοδο και την δημιουργία. Η στενότης όμως του χώρου και τα διέξοδα της φτώχειας ενάγκασαν αυτόν για νωρίς να εγκαταλείψει την γενέτειρά του αναζητώντας νέους ορίζοντες και νέες μορφές ζωής. Έτσι μια ημέρα άφηνε πίσω του την αγαπημένη του Κράψη και συνοδευόμενος από τον αγαπημένο του αδερφόν Ευάγγελον έπαιρνε το μακρύ δρόμο προς την μαγεμένη Αττική. Το άστι της Παλάδος επέπρωτο να γίνει το κέντρο μιας ιδιαζούσης δραστηριότητος η οποία τον ανέδειξε και τον καθιέρωσε επώνυμον εις τον κύκλο των ομοτέχνων του. Παρά τα αυτά όμως, ο σήμερον τιμόμενος δεν εσμόνησε την γενέτειρά του πάντοτε στρεφόμενος νοσταλγικά προς αυτήν και αναπολώντας τις μεγάλες και ωραίες μορφές της Κράσπης και της συνόλης περιοχής. Έφηβος γενόμενος άφησε το Κράσπη και έφτασε στο άστι της Παλάδος. Μια ιδέα τον παρακολουθούσε από τα παιδικά του χρόνια. Η ιδέα να καταστεί μια ημέρα άξιος της καταγωγής της Ευάνθρου Υπήρου και να προσθέσει τον εαυτό του εις την χωρία των μεγάλων ευεργετών. Ευτύχησε να φτάσει στο σημείο εκείνο που να υλοποιήσει και να προσφέρει κάτι στους κατοίκους της γενέτειρας και είναι αυτό το κάτι σήμερα που εδώ όλοι λαμβάνουμε πείρα. Αυτός ο οίκος των Κραψιτών που θα φωτίζει και θα κατευθύνει και τους μέλλοντες προς υψηλά έργα ευποιίας. Δεν είναι δε τυχαίο το γεγονός
ότι για την επιλογή αυτού του χώρου προεκρίθη η περιοχή του Αγίου Δημητρίου και είναι σημαντικό αυτό να συνδυάσει κανείς το τοπονύμιο με το γεωγραφικό στίγμα της Ηπείρου 41 και των λατρευόμενων εδώ Άγιων, των Άγιων Έφηπων, Άγιων Δημήτριων, ο οποίος θα εφορεύει και θα επευλογεί πάντοτε το παραγόμενο έργο αυτής της εστίας. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στους σκοπούς που έχει να επιτελέσει αυτός ο οίκος των γραψιτών. Πρώτον, θα είναι το ενδευκτήριο όπου θα συναντώνται εδώ τα μέλη της αδερφότητας των γραψινών και θα αισθάνονται τέψιν, ευχαριστία και δεύτερον, θα είναι ο οίκος όπου θα στεγάζεται, θα επαυξάνεται και θα διαιωνίζεται ο λαϊκός πολιτισμός των γραψιτών. Τρίτον, θα είναι ο χώρος ο συνεδριακός, ο χώρος όπου θα δίδονται διαλέξεις γύρω από θέματα του λαϊκού πολιτισμού, κοινωνικά θέματα, λαογραφικά θέματα, ιστορικά θέματα και θα δίδονται εδώ πολλές εκδηλώσεις που θα πλουτίζουν τους νεότερους και τους επιγεγνωμένους σε στοιχεία λαογραφίας και λαϊκής παράδοσης που έχουν οι κάτοικοι της κράτησης. Και συμβασιογόνων όπως ακριβώς ήταν και ολόκληρος ο βίος του κατά την κοινή διαδρομή. Το μήνυμα αυτό επιθυμώ να το εκφράσω μέσα από τους τύπους του μεγάλου μας ποιητή Κωστή Παλαμά. Λέγει ο Παλαμάς: «Χαρά μου είναι το χάρισμα, δικό σας ο καρπός, και πάρτε τον και ευλαλθείτε». Αυτή είναι η μεγάλη προσφορά του σήμερα του τιμωμένου. Η αδερφότητα των γραψιτών έχει πλέον από τη σήμερα το βαρύ έργο να διατηρήσει αυτή την αιστεία ζώσα και παραγωγική και να εγκαταστηθεί στο μεγάλο έργο που σήμερα γίνεται αποδέκτης. Είναι δε τούτο μία ηθική και βαθιά ευθύνη
και ελπίζω και πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί πλήρως στην πούληση για τους οραματικούς του μεγάλου διαθέτη. Ευχαριστώ. Και τον πρόεδρο των κραυσιτών στα Ιωάννινα, τον κύριο Πασιά. Δεν ξέρω αν θέλει να κάνει έναν χαιρετισμό. Αισθάνομαι πολύ όμορφο που βρίσκομαι ανάμεσά σας και είμαι εδώ σε μια πολύ σημαντική στιγμή της ιστορίας της αδελφότητας των Απαταχού Κραψιτών Αθήνας. Ως πρόεδρος της αδελφότητας Κραψιτών Ιωαννίνων, θα ήθελα να μεταφέρω τις θερμότερες ευχές μου, τόσο της δικιάς μου όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και την ολόθερμη αγάπη των συμπατριωτών μας, που εύχονται κάθε επιτυχία στο Διοικητικό Συμβούλιο και σας εύχονται καλορίζικο το νέο σας οίκημα που θα στεγάσει όλες τις ελπίδες, όλες τις φιλοδοξίες και όλες σας τις δημιουργικές προθέσεις, όλες σας τις λειτουργίες που θα έχετε. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα με βροχή και βρήκα βροχή, αλλά μόλις πέρασα αυτό το κατόφλι, αυτή την πόρτα, αισθάνθηκα ζεστασιά. Ζεστασιά, γιατί στα πρόσωπά σας είδα το χαμόγελο, στο χέρι που μου σφίξατε, ένιωσα ότι βρίσκομαι κοντά σε ανθρώπους που εκπέμπουν αύρα, που έχουμε κοινούς στόχους, κοινούς σκοπούς,